αρχίζουμε και θυμόμαστε σιγά σιγά ότι έχουμε και ευρωεκλογές μπροστά μας, και αυτό θα είναι και το πρώτο ερώτημά μου, καλημερίζοντας τον κύριο Νίκο Σοφιανό, μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, κύριε Σοφιανέ. Αρχίζω πάντως και ο Νίκος σε διαρωτώ, για τον Χατζηνικολάου μιλάω, στη ραδιοφωνική του παρέμβαση χθες ή προχθές, ότι πάμε για ευρωεκλογές, αλλά μόνο ευρωεκλογές δεν κουβεντιάζουμε. Έχουμε τα εσωτερικά θέματα που μας απασχολούν. Και εγώ θα έλεγα ότι οι ευρωεκλογές, επειδή στεκόμαστε και κρίνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυριαρχεί στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας. Κυριαρχεί σε όλα, με τις αποφάσεις της, με τους νόμους οι οποίοι αποφασίζονται στις Βρυξέλλες και στο Ευρωκοινοβούλιο και γίνονται νόμοι του ελληνικού κράτους. Και γιατί χτες, μόλις χτες, στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, σαν πρωτοπαλίκαρο του στρατιωτικού πολέμου που διεξάγει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση με το ΝΑΤΟ στη Ρωσία, μίλησε για ευρωομόλογο, για λεφτά δηλαδή, δισεκατομμύρια που θα πληρώσουν ο ελληνικός λαός και οι ευρωπαϊκοί λαοί, και μια σύνοδος κορυφής η οποία πρέπει να προβληματίσει και να φοβήσει, θα έλεγα, πολλούς, γιατί κυριολεκτικά κηρύττει τον πόλεμο και τις επεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οδηγώντας τους λαούς της Ευρώπης και τον ελληνικό σε σκοτεινά μονοπάτια, αποφασίζοντας νέα δισεκατομμύρια δωρεάν παροχές στο Ζελένσκι για να συνεχίζει τον πόλεμο, και εκτινάσοντας φυσικά τις στρατιωτικές δαπάνες σε ύψη ρεκόρ. 240 δισεκατομμύρια έχουν δοθεί το 2022 με τα στοιχεία για πολεμικούς εξοπλισμούς. Προφανώς η παρέμβαση αυτή έγινε, από όποιους έγινε, ήταν και ο κ. Μητσοτάκης στην παρέμβαση αυτή, το ευρωομόλογο, έγινε μετά από τη ρίση του Τραμπ ότι αν εκλεγεί, ποιο ΝΑΤΟ, αν θέλετε βάλτε εσείς λεφτά για να ξεκινήσετε ό,τι θέλετε να κάνετε στρατιωτικά. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια ανησυχία ότι θα μείνει ακάλυπτη η Ευρώπη αμυντικά, εάν χρειαστεί. Έτσι. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη έχει δώσει, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει 31 δισεκατομμύρια σε πολεμικό εξοπλισμό στο Ζελένσκι, σε αυτό το αντιδραστικό καθεστώς, και μαζί κάμποσα δισεκατομμύρια για να στηρίζεται οικονομικά το καθεστώς. Μακάρι να δίνει τα μισά όμως και στην Κύπρο, η οποία είναι και αυτή από καθεστώς κατοχής από τους Τούρκους. Φυσικά είναι η αλακάρτ ευαισθησία περί δημοκρατίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης γνωστή. Το ίδιο γίνεται απέναντι και στη σφαγή του λαού της Παλαιστίνης από το κράτος του Ισραήλ, με 32.000 δολοφονημένους Παλαιστίνιους μέχρι τώρα. 7.000 παιδιά. 7.000 παιδιά, πρέπει να έχει ανέβει ο τραγικός αυτός αριθμός. Και φυσικά λεφτά δεν υπάρχουν για τους αγρότες. Η κοινή αγροτική πολιτική έβγαλε στους δρόμους όλης της Ευρώπης δεκάδες χιλιάδες αγροτών, όπως και στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν για μισθούς, γιατί έχουμε δημοσιονομική σταθερότητα και η ακρίβεια τσακίζει το λαϊλατημένο εισόδημα. Θέλει ιδιωτικά πανεπιστήμια η Ευρωπαϊκή Ένωση, τρέχει η κυβέρνηση να τα κάνει, και φυσικά εκτός όλων των άλλων θέλει και την περίφημη συζήτηση περί τεκνοθεσίας και τεκνοποίησης στα ομόφυλα ζευγάρια, που και αυτά με την ευρωπαϊκή πατέντα πέρασαν από την Ελληνική Βουλή. Όλα αυτά, εν κατακλείδη θα έλεγα, οδηγούν σε ένα πολιτικό συμπέρασμα, ότι πάνω από το 1/3 του λαού μας που βλέπει εχθρικά την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι αντίθετο σε αυτή τη συμμορία των λύκων, πρέπει να εκφραστεί και απέναντι στο μόνο κόμμα που είναι αντίθετο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΚΚΕ. Γιατί κυριολεκτικά η αντίθεση, η εχθρική στάση, η απόρριψη όλου αυτού του ευρωμονόδρομου πρέπει να εκφραστεί και πολιτικά, για να μετρήσει, για να είναι ακόμα μεγαλύτερη η δυνατότητά μας να σταθούμε. Δηλαδή το σύνθημα του ΚΚΕ είναι: ψηφίζουμε Ευρώπη, στην Ευρώπη με βάση τα προβλήματα της Ελλάδας. Με το μάτι στην εσωτερική μας επικαιρότητα. Δεν ψηφίζουμε Ευρώπη. Ψηφίζουμε για το Ευρωκοινοβούλιο, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ψηφίζουμε για μια συμμαχία η οποία είναι εχθρική για τους λαούς. Όσοι είμαστε αντίθετοι σε αυτή τη συμμαχία, πρέπει να το εκφράσουμε πολιτικά με την ψήφο στο ΚΚΕ, γιατί είμαστε το μόνο κόμμα που είμαστε αντίθετοι σε αυτή τη συμμαχία, που ζητάμε το να σπάσουμε. Μην με παρεξηγήσετε, σας παρακαλώ, μην με παρεξηγήσετε. Καθόλου, γιατί ξέρετε ότι σέβομαι απόλυτα το ΚΚΕ και κυρίως ναι. Ότι όμως αυτή η θέση, η αντιευρωπαϊκή, συμπίπτει με την αντιευρωπαϊκή θέση που έχουν και τα ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη. Ξέρετε, τις αποφάσεις που παίρνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ευρωκοινοβούλιο τις διαμορφώνει η ακροδεξιά κυβέρνηση της Ιταλίας, της κυρίας Μελόνι και του κυρίου Ορμπάν, η σοσιαλιστική κυβέρνηση της Ισπανίας, η νεοδημοκρατική κυβέρνηση της Ελλάδας, η συμμαχία ο κεντροαριστερός Μακρόν,
η συμμαχία των μεγάλων στην Γερμανία, όλοι μαζί τα αποφασίζουν. Μεστεί. Άρα αυτά είναι φούμαρα, ότι ακροδεξιά είναι ενσωματωμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μέρος αυτού του οικοδομήματος. Υπάρχει και ιστορικό παρελθόν, αν θέλετε, για να βγάλουμε συμπεράσματα. Το κρίσιμο είναι από ποιες θέσεις θα εκφράσει ο ελληνικός λαός την αντίθεσή του. Δημοσκοπικά πάντως είστε πάνω, έτσι. Όχι μόνο αυτό, αλλά ο Δημήτρης Κουτσούμπας, με βάση μια χθεσινή δημοσκόπηση που παρουσίασε το Μέγκα, εμφανίζεται να είναι ο πρώτος σε δημοφιλία πολιτικός αρχηγός. Ναι, αφήνοντας δεύτερο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Παρά το Σούγκαρ Ντάντι. Και κρατήστε το εξής, γιατί ξέρετε, δεν είναι. Να το πω έτσι, δεν είναι χαριτομενιά του Σούπερ Ντάντι. Ήταν μια οργανωμένη προσπάθεια από τη Νέα Δημοκρατία, με μια γελιότητα, χαρακτηρίζοντας τον Κουκουέ και τον Κουτσούμπα σεξιστές, να ανακόψουν αυτή τη δυνατότητα, γιατί ο λόγος μας ακούγεται και σε κόσμο ο οποίος τον συνηθίζουμε να τον λέμε συντηρητικό. Ακούγεται σε τέτοιο κόσμο η φωνή του ΚΚΕ, διεμβολίζει όλους τους πολιτικούς χώρους και θέλουν να ανακόψουν. Αυτή η προσπάθεια απέτυχε. Και νομίζω ότι και η δημοσκοπήση είναι δείγμα αυτής της αποτυχίας. Κρατήστε επίσης από την συγκεκριμένη δημοσκόπηση που αναφέρετε ότι πλέον η πλειοψηφία της κοινής γνώμης είναι αντίθετη στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Σε αυτή την επένδυση που έκανε η Νέα Δημοκρατία με την σύμφωνη γνώμη και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, θυμίζω αυτή λέγανε. Ξέρετε κάτι όμως, κύριε Ζουπιά, ναι. Με το άρθρο 16. Είμαστε η μόνη χώρα που δεν έχει ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αφενός, αφετέρου. Επίσης... Είμαστε η χώρα που έχει τους φοιτητές να φεύγουν στο εξωτερικό, γιατί όταν κάποιο παιδί δεν περάσει στις πανελλαδικές και θέλει να ασχοληθεί με κάτι, είναι Βεβαίως. Μια λύση. Και δεν είναι απαραίτητα Βεβαίως, πλούσιοι αυτοί προσέξτε. Που στέλνουν τα παιδιά τους στο εξωτερικό. Προσέξτε. Από το υστέρημά τους το κάνουν οι εδώ περισσότεροι. Υπάρχει εξής αφαίρεση. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θέλουν να τα φέρουν στην Ελλάδα για να ιδιωτικοποιήσουν ακόμα περισσότερο και τα δημόσια. Και πέρα από αυτό, κρατήστε επίσης το γεγονός ότι επειδή μιλάμε για το είμαστε η μόνη εξαίρεση, είμαστε δυστυχώς στις 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οι φοιτητές δεν πληρώνουν δίδακτρα στις προπτυχιακές σπουδές. Και αυτό είναι κατάκτηση. Κατάκτηση ενός κινήματος, κατάκτηση του ελληνικού λαού και τα κριτήρια, τα αντανακλαστικά που έδειξε ο λαός μας και ιδιαίτερα η πλειοψηφία της νεολαίας, η πλειοψηφία των φοιτητών απομόνωσαν την κυβερνητική προπαγάνδα. Δεν το κάνουν για τα παιδιά που φεύγουν. Γιατί τα παιδιά θα συνεχίζουν να φεύγουν. Το κάνουν για να μεγαλώσουν οι business, για να γίνει ακόμα πιο επιχειρηματικό και το δημόσιο και φυσικά τα franchise παραρτήματα που θα ανοίξουν στην Ελλάδα. Βλέπετε να όμως ότι παρότι ό,τι συμβαίνει εδώ στον τόπο μας κρατάει ψηλά πάνω από 30% η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή προσπαθώ να καταλάβω ο Έλληνας τι ακριβώς έχει στο μυαλό του. Μήπως το μυαλό του έχει μια κυβέρνηση η οποία να είναι αποφασισμένη να κάνει έστω και με πολιτικό κόστος αυτά που πρέπει να γίνουν μεταρρυθμιστικά. Ξέρετε, δείτε πώς ξεκίνησε η χρονιά αυτή το 2024 με τη Νέα Δημοκρατία να είναι στο 41, το οποίο πήρε και να μας λέει ότι, και να μας λέει ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Δικαιολογημένη η φθορά, έτσι. Δείτε όμως ότι αυτή η φθορά δεν προκλήθηκε από τα διάφορα σοου που γίνονται στη Βουλή. Προκλήθηκε από συνταρακτικούς αγώνες που είχαμε αυτούς τους μήνες. 2 μήνες οι φοιτητές, οι εκπαιδευτικοί, οι πανεπιστημιακοί κουρέλιασαν την προπαγάνδα τους. 1 μήνα οι αγρότες ήταν στο δρόμο. Στην Ελλάδα έγινε η μεγαλύτερη απεργιακή κινητοποίηση με χιλιάδες στους δρόμους. Στην Ελλάδα πάνω από 2 εκατομμύρια βγήκαν ενάντια στο έγκλημα στα Τέμπη πριν από 1 χρόνο και δεν ξεμπέρδεψε η κυβέρνηση με τις εκλογές. Και όλα αυτά συγκεντρώνουν μία πείρα στο λαό μας η οποία μπορεί να εκφραστεί και πολιτικά, γιατί η εκλογική ενδυνάμωση του Κομμουνιστικού Κόμματος θα γυρίσει από την επόμενη μέρα υπέρ του λαού που αγωνίζεται για να ζήσει καλύτερες μέρες, γιατί μπορεί να τις ζήσει. Κύριε Σοφιανέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και που είχαμε και την κουβέντα που είχαμε.